φίλες και φίλοι, εδώ από την Αρτέμιδα βλέπουμε στο βάθος να καίγεται ένα όχημα, γιατί πριν από λίγο ο οδηγός του, αυτό το απαράδεκτο άτομο, έκανε διάφορα κόλπα εδώ, παντιές. Το αυτοκίνητο αυτό δεν ήταν για να κάνει αυτά τα πράγματα και δεν είναι ο χώρος αυτός για να τα κάνει όλα αυτά, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά, όπως βλέπουμε εδώ, και την πινακίδα είναι έξω ακριβώς από το γήπεδο της Αρτέμιδας, ενώ μέσα εμείς εκείνη τη στιγμή είχαμε προπόνηση και δεν μας άφηνε από τα ουρλιαχτά, να το πω έτσι απλά, των ελαστικών. Δεν μας άφηνε να κάνουμε προπόνηση. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ κοντά απέναντι από το γήπεδο αυτό, γίνεται κάθε βράδυ σε αυτό το σημείο, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Έχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει άλλο, και όμως δεν συγκινείται κανείς. Είναι φοβερό αυτό. Πώς δεν έγινε ατύχημα, απορώ. Και κάποιος άλλος άνθρωπος, όταν το βλέπουν όλο αυτό το πράγμα, αποφεύγουν να περάσουν από εδώ. Δεν μπορεί κανείς να περπατήσει δίπλα, γιατί εδώ είναι χώρος για να κάνουν τις εξυπνάδες τους αυτά τα περίεργα πλάσματα. Πώς να τους χαρακτηρίσεις, δεν υπάρχει. Το συμπέρασμα είναι ότι περιπολικό για μισή ώρα δεν είχε εμφανιστεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, να κάνει αυτά όλα τις παντιές όλη νύχτα, να ακούγεται σε όλη την περιοχή, γιατί το βράδυ όταν υπάρχει ησυχία ακούγεται περισσότερο. Η ώρα είναι 10:30 που τα έκανε όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, βέβαια. Έτσι μήπως και μυαλώσουν κάποιοι, αλλά δεν νομίζω. Είναι λίγο δύσκολο. Αποκλείεται. Όσο βλέπουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και το κάνουν, βέβαια, σου λέει, το κράτος είναι απόν.